Κύριε Καραραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Και τυπικά έκλεισε χθες αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Άκουγα μεταξύ άλλων τον κύριο Κουτσούμπα να δηλώνει ότι αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ, το έγκλημα θα είχε θαυτεί. Στον αντίποδα, ωστόσο, κύριε Καραθανασόπουλε, υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση, ότι η εξεταστική από το 1997 μέχρι σήμερα και η συνακόλουθη διάχυση ευθυνών σε βάθος χρόνου στην πραγματικότητα αποπροσανατόλησε, να το πω έτσι, απομάκρυνε την ουσία και τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Πώς απαντάτε? Κοιτάξτε, εμείς τι θέλαμε να αναδείξουμε την Εξεταστική Επιτροπή? Ότι το έγκλημα στα Τέμπη ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν ήταν ένα στιγμίο λάθος το οποίο έγινε. Και ότι υπήρξε μια ολόκληρη διαδικασία συνεχόμενη, η οποία οδήγησε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το έγκλημα. Και από αυτή την άποψη η εξεταστική, παρά την προσπάθεια την οποία έγινε και να συκοφαντηθεί και να μην λειτουργήσει, να προσπαθήσει να υπάρξει συγκάλυψη, ανέδειξε σημαντικά ζητήματα, κατά τη γνώμη μας, που αναδεικνύουν ακριβώς, φωτίζουν αυτό το χαρακτήρα του προδιαγεγραμμένου. Δεύτερον, τις πολιτικές ευθύνες, και καταλήγουμε και σε ποινικές ευθύνες πολύ συγκεκριμένες για όλο αυτό το διάστημα. Ο καθένας βεβαίως με τη δικιά του βαρύτητα. Βεβαίως το πρώτο βάρος το φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που υπήρξε στο σιδηρόδρομο, για τη μη ασφαλεία του σιδηροδρόμου, και ο σημερινός, ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καραμαλής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά και μόνο οι ευθύνες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάνε και πίσω. Μάλιστα. Και πάνε πίσω ακριβώς γιατί? Γιατί μια σειρά ζητήματα, όπως επιβεβαιώθηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή, οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Και ποια είναι αυτά τα θέματα, άμα θέλετε? Πρώτον, ότι δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι εκείνο το διάστημα τρέχανε 4 συμβάσεις για συστήματα ασφαλείας, οι οποίες οι πρώτες ξεκίνησαν το 2006 και δεν είχαν ολοκληρωθεί, η επόμενη το 2007 και μετά έρθει το 2014 η σύμβαση 717. Άρα 4 συμβάσεις μη ολοκληρωμένες μετά το πέρας το χρονικό το οποίο είχαν. Δεύτερον, ότι είχε μειωθεί δραματικά ο αριθμός των εργαζόμενων στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερεντατικοποίηση και το ανθρώπινο λάθος να γίνεται πιο συχνό. Και χωρίς συστήματα ασφαλείας καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το ζήτημα δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις. Για να μην βάλουμε τα ζητήματα της συντήρησης των υποδομών, την υποχρηματοδότηση, η οποία ήταν διαχρονική, την ιδιωτικοποίηση, το σπάσιμο αυτών. Άρα και μια σειρά άλλα ζητήματα που ήταν πολύ σημαντικά που αναδείχθηκαν, που ανέχονταν όλες οι κυβερνήσεις σε αυτή την κατάσταση η οποία υπήρξε εκεί. Δηλαδή που υπονόμευσαν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και οδήγησαν στο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να έχουμε, για θανατηφόρα έκθεση, όπως λέμε κι εμείς, τα δύο κακουργήματα, οι δύο κακουργηματικές πράξεις για τους οποίους εγκαλούμε τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, πρώην Υπουργούς Μεταφορών, στο συγκεκριμένο συμβάν. Μάλιστα. Τώρα, εδώ άκουγα επιπροσθέτως και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, να αναφέρεται, να επαναφέρει στην πραγματικότητα την πρόταση σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής του κόμματός του, διότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για παραπτώματα πολιτικών προσώπων, κυρίου Καραμαλή, τον κύριο Σπίτζη, βάσει της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κύριε Καραθανασόπουλε. Με φόντο όλο αυτό, λοιπόν, κατηγορεί το ΚΚΕ ότι στην πραγματικότητα έδωσε ένα σωσίβιο στην κυβέρνηση. Πώς απαντάτε εσείς? Κοίταξε, το σωσίβιο ήταν οι προανακριτικές επιτροπές που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τις οποίες απέρριψε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΚΚΕ τη στήριξε αυτές τις προτάσεις. Αντίθετα, την εξεταστική, επειδή δεν μπορούσε να την αποτρέψει η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, έκανε την ανάγκη φροντιμή και την αποδέχτηκε. Ένα δεύτερον, τους 4 μήνες λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής σε καθημερινή σχεδόν βάση ήταν τα ζητήματα των Τεμπών στην επικαιρότητα. Και το ότι διατηρήθηκαν
αυτά τα θέματα στην επικαιρότητα για όλο αυτό το διάστημα και ότι αναδύθηκαν μια σειρά ζητήματα μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή, όχι μόνο δεν αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για τη Νέα Δημοκρατία, αν ήταν έτσι δεν θα επεδίωκε η Νέα Δημοκρατία και η πλειοψηφία γρήγορα να σταματήσουν οι διαδικασίες της Επιτροπής χωρίς να έχουμε μελετήσει ούτε τη δικογραφία ούτε πολύ περισσότερο να έχουμε διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης και το μπάζωμα που έγινε στον χώρο του εγκλήματος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βρέθηκε σε δύσκολη θέση, στριμώχθηκε η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό έκανε το οτιδήποτε για να προσπαθήσει να συγκαλύψει το συγκεκριμένο έγκλημα. Άρα λοιπόν μακριά από εμάς με τέτοια λογική, ίσα ίσα αντιστρέφει την πραγματικότητα ότι το ΚΚΕ δώσει χέρι σωτηρίας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, την πρωτοβουλία του κυρίου Σπίρτζη, του πρώην Υπουργού Μεταφορών επικυβέρνησης σήμερα, τη σημερινή του πρωτοβουλία, ζητά ενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 86, παράγραφος 5 του Συντάγματος και αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Πώς τη βλέπετε στο ΚΚΕ? Κοιτάξτε, χρειάζεται βεβαίως να μελετηθεί αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί υπάρχουν διάφορες ερμηνείες κατά πόσο μπορεί να συγκροτηθεί μια τέτοια επιτροπή από τη στιγμή που δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Σε αυτό βεβαίως θα απαντήσουν και αρμόδιοι νομικοί και συνταγματολόγοι επί του ζητήματος αυτού. Αλλά πέρα από αυτό, το θεωρούμε ότι είναι υποκρισία. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ο κύριος Σπίρτζης με την ψήφο του διαμόρφωσε αυτό το καθεστώς της μη δίωξης των υπουργών, νυν και πρώην υπουργών. Γιατί το άρθρο 86 της συνταγματική αναθεώρηση, το ΚΚΕ, είχε καταθέσει πρόταση κατάργησής του. Ναι. Όμως και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν αυτή την πρόταση του ΚΚΕ, με αποτέλεσμα για το αν θα ασκηθεί δίωξη σε έναν υπουργό πρώην ή νυν εξαρτάται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η ψήφη της Νέας Δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή δεν ασκείται δίωξη ούτε στον κύριο Καραμαλή ή σε άλλους πρώην υπουργούς όπως ο κύριος Σπίρτζης, είναι και με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα το να βγαίνει εκ των υστέρων και να ζητάει κάτι τέτοιο, το θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φανεί εκ του ασφαλούς ενδεχομένως ότι δεν έχει ευθύνες για αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό ακριβώς και ζητάει να ενεργοποιηθεί μια τέτοια διάταξη. Και κάπως έτσι έρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, στην οποία μόλις αναφερθήκατε. Προτίθεται το ΚΚΕ να τη φέρει στο προσκήνιο εκ νέου με την εκκίνηση της συζήτησης γύρω από την συνταγματική αναθεώρηση που θα βρούμε μπροστά μας, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται ότι το ΚΚΕ μένει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν κάτι ευκαιριακό, το οποίο το βάλαμε το 2019 και παλαιότερα το είχαμε θέσει σε παλαιότερες συνταγματικές αναθεωρήσεις και σήμερα επιμένουμε σε αυτή τη διαδικασία και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και συνολικότερα ζητήματα όπως για παράδειγμα πώς ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, αν θα πρέπει να είναι με βάση απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, αν θα πρέπει να βρίσκεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα το οποίο να εκλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, γιατί είναι μια σειρά πλευρές, ακριβώς, είναι μια σειρά πλευρές του Συντάγματος οι οποίες χρειάζονται να αναθεωρηθούν και να καταργηθούν. Άρα αυτά τα δύο σημεία τα οποία είναι κομβικά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διότι κακά τα ψέματα οι επικλήσεις στη δικαιοσύνη έχουν γίνει πολλές φορές, αλλά μην ξεχνάμε, όντως έχετε δίκιο, ότι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστηρίων εκλέγονται από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα αυτά τα δύο ζητήματα αντιλαμβάνομαι ότι θα τα θέσετε μετεπιτάσσιως. Για τα ζητήματα της δικαιοσύνης βεβαίως, που αφορούν τη δικαιοσύνη, γιατί είναι και άλλα θέματα όπως ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία χρειάζεται να ξαναειδωθούν και να ξαναρθούν στην επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι, σε αυτή την προτείνουσα, μην ξεχνάμε, Βουλή. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ. Να είστε καλά.